πάμε να δούμε τους καρκίνους. Σας τα έχω πει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα ότι περνάμε γενικά ή περνάνε μάλλον κάποια ζώδια λίγο πιο περίεργα, λίγο πιο πιεστικά εξαιτίας του Άρη και του Κρόνου. Και η αλήθεια είναι ότι είστε ένα από αυτά τα ζώδια που περνάει λίγο ζώρικα, ειδικά το πρώτο δεκαήμερο που μπορεί να πιέζεστε με διάφορα πράγματα αυτό το διάστημα, είτε είναι οι σχέσεις σας, είτε είναι οι συνεργάτες, η δουλειά, ή μπορεί να είναι και κάποια θέματα υγείας τα οποία μπορεί να σας απασχολούν πιο πολύ. Τώρα, με κάποιο τρόπο, ακόμα και οι μέρες από τη Μεγάλη Παρασκευή μέχρι την Κυριακή του Πάσχα, που είναι η σελήνη στον εγώκερο, με κάποιο τρόπο σας υπενθυμίζουν αυτή την πίεση που δέχεστε. Είναι πολλά τα σενάρια, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί για τον καθένα σαφώς είναι πολύ διαφορετικό το πώς βιώνει την πίεση αυτή που λέμε. Σίγουρα όμως όλα τα σενάρια έχουν αυτό το κοινό παρονομαστή, ότι νιώθετε λίγο ότι δεν μπορείτε να κινήσετε τα πράγματα όπως ακριβώς θα θέλατε ή να έχετε τις εξελίξεις αυτές που θα θέλατε. Το Μεγάλο Σάββατο είναι ωραίο, με την έννοια ότι έχει αυτή την πολύ καλή όψη Αφροδίτης Κρόνου. Ακόμη και αν είστε μόνοι, μόνες, δεν έχετε κανονίσει κάτι, νιώθω ότι εκεί πέρα μπορεί να προκύψει κάτι και να περάσετε καλά τελικά. Αλλά σας λέω και εσάς, καλύτερα να έχετε χαμηλές προσδοκίες, γιατί τα πράγματα μπορεί να βγουν καλύτερα από το να περιμένετε θαύματα τα οποία ενδεχομένως να μην γίνουν. Πάμε να δούμε τα λιοντάρια. Μπράβο, μπράβο! Η αλήθεια είναι πως με αυτούς τους πλανήτες στον κρυό, ένα ταξιδάκι θα ανανέωνε τη διάθεσή σας αυτές εδώ πέρα τις μέρες. Ωραία. Και θεωρώ ότι αν το κάνετε, μια χαρά θα περάσετε, είτε είναι μακρινό, είτε είναι πιο κοντινό, είτε είναι ακόμα και μια εκδρομή, έστω και μονοήμερη. Στη διάρκεια τώρα, το Μεγάλο Σάββατο μάλλον και την Κυριακή του Πάσχα, εκεί πέρα μπορεί να μην έχετε κέφι για πολλές εξόδους. Μπορεί να θέλετε να είστε σε ένα πιο κλειστό περιβάλλον, οικογενειακό ή γενικώς να θέλετε να είστε και με ανθρώπους που μπορεί να είναι και συνεργάτες σας, ανθρώπους δηλαδή με τους οποίους μπορεί να έχετε... Να το δω και αυτό. Λοιπόν, μ' αρέσει γιατί το ζει όταν λέω την πρόβλεψη, δηλαδή πραγματικά, ότι είναι αυτό, δεν είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, η σελήνη στον εγώκερο, εκεί το Σαββατοκύριακο, μπορεί απλά να κλείσει λίγο περισσότερο την εξωστρέφεια, τέλος πάντων, για σας τα λιοντάρια. Παρ' όλα αυτά, είναι μέρες αυτές εδώ πέρα που νομίζω μια χαρά μπορείτε να περάσετε. Δεν έχουν κάτι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για το δικό σας ζώδιο. Αν τώρα ταξιδέψετε σήμερα και αύριο, τις έχω πει τις γενικές οδηγίες, μην τα ξαναλέω σε κάθε ζώδιο, ισχύει για όλα τα ζώδια, έτσι. Ο ανάβρωμος Ερμής, τετράγωνο με τον Άρη, τετράγωνο με τον Κρόνο, θέλει μία προσοχή. Σήμερα, αύριο. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Κάποιοι λέοντες βέβαια μπορεί να δουλεύουν κιόλας σε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Η σελήνη στον εγώκερο δείχνει και κάποιες υποχρεώσεις. Και αν δεν δουλεύετε, μπορεί να είναι υποχρεώσεις απέναντι στην οικογένειά σας. Άρα έχει μέσα και κάποια πρέπει αυτό το weekend για σας. Πάμε να δούμε τους Παρθένους, που νομίζω ότι και για σας είναι πολύ πιο ευχάριστες οι προοπτικές. Ιδιαίτερα όταν θα μπει η σελήνη στον εγώκερο, αυτό θα συμβεί την Παρασκευή το βράδυ, εκεί στον Επιτάφιο κάπου. Θα ξεκινήσει το καλό και θα είναι όλο το Σαββατοκύριακο η σελήνη σε αυτό το ζώδιο που σας πάει σαφώς πολύ περισσότερο σε σχέση με τη θέση που έχει σήμερα και αύριο που είναι στο ζώδιο του Τοξότη. Άρα, για εσάς τους Παρθένους, οι προοπτικές για αυτό το Πάσχα είναι μια χαρά. Το Μεγάλο Σάββατο που έχουμε και αυτή την όψη Αφροδίτης Κρόνου, αυτό το τρίγωνο, νομίζω ότι μπορείτε πραγματικά και να περάσετε καλά, αλλά μπορεί να έχει και μία έμφαση στο κομμάτι που αφορά τις σχέσεις, ενδεχομένως και τις προσωπικές, τις ερωτικές σχέσεις. Άρα, ωραίο το Πάσχα, σίγουρα πολύ καλύτερο σε σχέση με τα προηγούμενα 3 χρόνια. Δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση. Αυτή τη φορά θα έχετε καλύτερη διάθεση, περισσότερη διάθεση να δείτε κόσμο, θα έχετε μεγαλύτερη εξωστρέφεια, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που έχετε περάσει τα τελευταία χρόνια, που ήταν φυσικά ο Κρόνος πάνω σας και σας τρίμωχνε περισσότερο.